Διαδρομές μέρος τρίτο, κυρίες και κύριοι, συζητάμε για το δικταίο άντρο και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Θα τον καλέσουμε να απολογηθεί για την τακτική του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι στην άλλη άκρη. Δεν είναι μέρος της κυβέρνησης, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετείχε και στην τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως, να μας επιβεβαιώσει. Την απάντηση που σας έδωσε, κύριε Πλακιωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Που σας έδωσαν τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού στην συνάντηση που είχατε την περασμένη εβδομάδα. Καταρχήν να δούμε από την αρχή πώς δημιουργήθηκε το θέμα. Σε αναφορά που είχα καταθέσει στο Υπουργείο, αναφορικά με το δικταίον άνδρο στο οροπέδιο Λασιθίου, προέκυψαν αμφιβόλο, αν θέλετε, ποιότητα τοποθετήσεις σε σημείο παρερμηνιών και παρεξηγήσεων, και αυτό έχει να κάνει σχέση με την, πρώτα απ' όλα, με την άρνηση, αν θέλετε, της πιστοποίησης των μυθολογικών ευρημάτων από την ελληνική μυθολογία, ότι το σπήλαιο του ψυχρού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τα λατρευτικά σπήλαια της αρχαιότητας, έτσι. Και εκεί, σύμφωνα με την μυθολογία, γεννήθηκε ο Δίας. Άρα αυτό, κατά κάποιο τρόπο, με μία αναφορά του Υπουργείου αμφισβητείται, και αντιλαμβάνεστε ότι ενώ και ο Δήμος, γιατί η επίσκεψη έγινε με τον Δήμαρχο Ροπεδίου, τον κύριο Μιλιαρά, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, αλλά κυρίως των ερευνητών που έχουν κατά καιρούς επισκεφθεί το δικταίον άνδρο, πιστοποιούν με συγκεκριμένα ευρήματα ότι και ταυτοποιείται ότι εκεί γεννήθηκε ο Δίας, το Υπουργείο με μια αμφίσιμη, αν θέλετε, αναφορά του δημιουργεί παρερμηνίες και παρεξηγήσεις. Άρα αυτό ήταν το κορυφαίο ζήτημα το οποίο ετέθη, και ζητήσαμε και από τον Διευθυντή του Υπουργού, τον κύριο Καρακαζάνη, αλλά και την κυρία Βλαζάκη, ουσιαστικά με μια επίκαιρη ερώτηση, την οποία ήδη έχω καταθέσει, να μας απαντήσει ξεκάθαρα ο Υπουργός και να σταματήσουν οι παρερμηνίες. Διότι άλλες παρεξηγήσεις και άλλες παρερμηνίες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε και σαν Λασιθιώτες, αλλά και ειδικότερα όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, αναφορικά με το δικταίο. Κύριε Πλακιωτάκη, σας είπαν από το Υπουργείο ότι επρόκειτο για παρεξήγηση, το επιβεβαιώνετε αυτό το οποίο έχουμε στο ρεπορτάζ? Βεβαίως. Αυτό σας είπα. Βεβαίως το επιβεβαιώνω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι σε προφορικό επίπεδο. Βεβαίως. Ζητήσατε από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει πίσω τις αρχικές τοποθετήσεις στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις? Εγώ αυτό που ζήτησα είναι, σε επίκαιρη ερώτηση που έχω ήδη καταθέσει, να μου απαντήσει ο ίδιος ο Υπουργός ότι όλες αυτές οι αναφοράς είναι ή εκ παραδρομής ή περί παρεξηγήσεως, και να σταματήσει πλέον άπαξ και διαπαντός αυτή η άρνηση, αν θέλετε, της συγκεκριμένης αναφοράς ή των μυθολογικών ευρημάτων όσον αφορά το δικταίο να άπαξ ή διαπαντός. Αυτό είναι κάτι μη διαπραγματεύσιμο. Μάλιστα. Άρα αυτό... Περιμένετε λοιπόν τώρα απάντηση, με λίγα λόγια, σε αυτό το στάδιο είμαστε? Έχει κατατεθεί επίκαιρη ερώτηση. Μάλιστα. Και θα μου απαντήσει, ξέρετε πώς είναι η διαδικασία των επικαίρων ρωτήσεων, ο ίδιος ο Υπουργός. Το θέμα είναι τι θα απαντήσει τώρα και όχι το πότε, αν δηλαδή είναι σε τρεις μέρες, σε πέντε, σε δύο. Εντάξει. Το θέμα είναι το περιεχόμενο της απάντησης. Το θέμα είναι προφανώς το περιεχόμενο και να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία. Διότι καταλαβαίνετε, ενώ την ίδια στιγμή ο Δήμος με πρωτοβουλία του, ή συμμετείχα κι εγώ στην παρουσίαση των πιο έγκυρων, αν θέλετε, επιστημόνων από πλευράς του ΟΑΣΑ, που η συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιήσεως της περιοχής ουσιαστικά βασίζεται στην συγκεκριμένη μυθολογία ρε πηγαίνει του Θεός, αντιλαμβάνεστε ότι ενώ άλλες χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν μύθους, ενώ εμείς έχουμε το μύθος, προσπαθούμε από την άλλη να τους ακυρώσουμε. Αυτό είναι το παράδοξο σε αυτή την ιστορία, κύριε Πλακιωτάκη. Αυτό καταλαβαίνετε, επειδή κάποιοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι, έτσι, δεν ξέρουμε ποια κίνητρα, μπορεί από ολιγορία. Σίγουρα και οι πολιτικοί παράγοντες όμως ευθύνονται, κύριε Πλακιωτάκη, σε επίπεδο Υπουργείου. Δεν κοιτάξτε, είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Γι' αυτό εγώ, κύριε Αλεξάκη, αναζητώ τις ευθύνες, ή αν θέλετε,
να ξεκαθαρίσει η κατάσταση από τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου. Σωστά. Τα περί παρεξηγήσεως σας έπεισαν εσάς, κύριε Πλακιωτάκη? Κοιτάξτε, εγώ περιμένω την επίσημη αναφορά του Υπουργού. Δεν στέκομαι στις κατηδίαν συνομιλίες ή στις προφορικές διαβεβαιώσεις. Η απάντηση θα πρέπει να είναι δημόσια, όπως δημόσια ήταν και η απάντηση σε αναφορά μου σε πρωταρχικό επίπεδο, για να σταματήσει η παραφιλολογία. Παράλληλα, μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι ζητήσαμε μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιλιαράπη, τακτικά την συνέχιση των αρχαιολογικών ανασκαφών. Έτσι, κάτι που θα δώσει, αν θέλετε, και ένα μήνυμα σε όλους εκείνους που προσπαθούν, τάχα μου, να αμφισβητήσουν. Και νομίζω είναι μια, αν θέλετε, έκφραση πολιτικής βούλησης από πλευράς του Υπουργείου να σταματήσουν και σε αυτό το επίπεδο οι όποιες παραφιλολογίες ή οι όποιες παρερμηνίες. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι η μελέτη αξιοποίησης περιοχής ξεκινά ουσιαστικά από το σπήλαιο και αυτή την ώρα βρισκόμαστε να συζητάμε άλλα πράγματα. Και μιλάμε για ένα. Δείχνει και καταγράφει το τι συζητάμε. Μιλάμε για ένα σπήλαιο το οποίο η επισκεψιμότητα υπερβαίνει τις 200.000. Έτσι, 220.000 πέρυσι. Έτσι, είχαμε μια συνάντηση και με τον Δήμαρχο μαζί με τον νέο πρόεδρο του Ταμείου, τον κύριο Σούμπασι, που του θέσαμε τα διάφορα ζητήματα και κάποια μελλοντικά σχέδια που έχει ο Δήμος όσον αφορά την αξιοποίηση του σπηλαίου, έτσι ώστε πραγματικά όχι να καταστεί ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας, αλλά να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, όπως επίσης θέσαμε βέβαια και τη δυσαρέσκειά μας όσον αφορά τη διαπιστωμένη υποβάθμιση των ευρημάτων του δικτύου Άντρου από την άναξη λειτουργίας του νόμου Ηρακλείου. Μπήκε και αυτό το ζήτημα στη συζήτηση και στο τραπέζι και το έχουμε αναδείξει και εδώ απόψε, κύριε Πλαγιωτάκη, με νομίζω εκτενέστατο τρόπο, το θέμα του αρχαιολογικού μουσείου δηλαδή. Και να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Όχι, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, δύο είναι οι παράμετροι που προκύπτουν. Το ένα έχει να κάνει με την πολιτική τακτική του Υπουργείου Πολιτισμού, που υποβαθμίζει αν μη τι άλλο τη σπουδαιότητα του σπηλαίου. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που συνδέεται με αυτό έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεται τα ευρήματα, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του δικταίου Άντρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις που προφανώς και συνδέονται και έχουν να κάνουν με την ανάδειξη του σπηλαίου. Και βέβαια, Σωτήρη, νομίζω από την παρέμβαση του κ. Πλαγιωτάκη κρατάμε το εξής, ότι θα υπάρξει απάντηση αυτή την ώρα. Έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή πλέον μόνο για διαρροές. Οι διαρροές υφίστανται τούτη τη στιγμή που συζητάμε, όμως θα υπάρχει απάντηση του Υπουργείου. Επομένως, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ναι, μέχρι στιγμής να παραδέχεται το Υπουργείο ότι έκανε φάουλ. Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής. Αυτό μας μεταφέρουν. Έτσι. Yes. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Πάντα είμαστε επιφυλακτικοί, προφανώς. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό στην απάντηση του Υπουργού. Έτσι θα αποκατασταθεί η αλήθεια εν τέλει. Γιατί για την αλήθεια μιλάμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, κυρία Σκηναράκη, από εδώ και στο εξής, μετά από όλη αυτή την ιστορία που προηγήθηκε για να μπει οριστικά μια τελεία? Ίσως έπρεπε να γίνει και αυτό για να δοθεί σημασία στα γραπτά, τα scripta manent, έλεγαν οι Λατίνοι. Και άρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα δώσει την πρέπουσα σημασία το Υπουργείο και θα αναδείξει. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι αυτό, τουλάχιστον προσωπική μου έτσι άποψη. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να αφήσει στην άκρη, είπε και πριν ο κύριος Στεφανάκης, και για το χώρο το λατρευτικό του Παλαιόκαστρου και της Σιτίας και το Μπρασό. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι και να αμφισβητούμε το κεντρικό και σημαντικότερο λατρευτικό χώρο από νεολιθικής εποχής. Αν μη τι άλλο, αυτό δηλώνει και όχι άγνοια, δεν θα ήθελα. Είναι και μια καλή ευκαιρία για να μπει και πάλι στην ατζέντα θέμα να ξεκινήσει πάλι ανασκαφικό έργο στην περιοχή. Ναι. Να δοθεί το έναυσμα και έτσι τροφή για περαιτέρω ανασκαφή και έρευνα.
Με ένα τόσο έτσι, πλούσιο. Έχουμε ήδη ανθρώπους, αναφερθήκαμε πριν και στην κρίση. Έχουμε ανειδίκευτους εργάτες αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσαμε να απασχολήσουμε τελειόφοιτους της φιλοσοφικής σχολής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και να έχουμε και ένα λαμπρό έργο και να βγάλουμε και επιστήμονες που θα δουλέψουν μαζί με σημαντικούς ανθρώπους, όπως τον κύριο Βασιλάκη, όπως άλλους. Λοιπόν, να κάνουμε μία παρένθεση. Είχαμε μία παρέμβαση από την κυρία Κρασανάκη, είναι πρώην εργαζόμενη στην ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ Εφορία Προσωρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στον Άγιο Νικόλαο. Ήθελε να καταθέσει την άποψή της, έχει εργαστεί στην ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ Εφορία και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων μας είπε. Να το παρακολουθήσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Είναι μια ανασάδοση για την ιστορία του δικτύου, να εμπειρικά και περιστατικά να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Στο χάρι της Μινωικής Κρήτης αναγράφεται το δικτύο εκείνης της εποχής, ενώ το ιδέον είναι μετά την εποχή, μετά τη Μινωική εποχή. Είναι προαναπτορική εποχή 1900-1700 π.Χ. το δικτύο. Το 1926 μέσα στο Σπύλο έγινε η συνάντηση των κριτών προκειμένου να εκλέξουν αντιπροσώπους για την τρίτη εθνική συνέλευση των Ελλήνων στην Επίδαυρο. Βλέπουμε τα βιβλία του κυρίου Ψηλάκη, σελίδα 610, τα ιστορικά της Κρήτης. Το 1783 ανακαλύφθηκαν από βοσκούς πολύτιμα λίθη και φώναξαν τους αρμόδιους αρχαιολόγους ερευνητές και εξεδιπλώθηκε πλέον η ιστορία με τα ευρήματα που ανακάλυψαν. Το 1883 λοιπόν και 1889 με την κατάρρευση της τουρκικής κατοχής της Κρήτης από πλήθος αρχαιοκάτους, ξένους και Έλληνες, συγκεκριμένα το ξένο τον αρχαιολόγο τον Εύα, για να αποκτήσουν την ανέχεια των τότενων αρχών από τους αμύθιτους θησαυρούς στο σπήλαιο για λογαριασμό ξένων μουσείων, έστειλαν τα ευρήματα στο εξωτερικό. Το δημόσιο δεν εκμεταλλεύεται μόνο τα 15 χρόνια το σπήλαιο του δικτύου, το εκμεταλλεύεται από την απελευθέρωση της Κρήτης από το 1913 από τους Τούρκους για τους Γερμανούς το 1944. Έκλεισε ένα περίπτερο ΟΕΟΤ εκεί με εισιτήριο και με υπουργική απόφαση του Υπουργείου το 1971 και κατόμετρο το 1976 από υπουργική απόφαση μέσα από το Υπουργείο ταυτίζουν το σπήλαιο με το δικτύο Άνδρο με εισιτήριο. Όπως καταλαβαίνετε, ιστορία δεν μπορεί κανείς να την αλλοιώσει τη στιγμή που τόσα χρόνια το κράτος εισπράττει υπέροχα ποσά, δηλαδή σαν να ξεφτυλίζει και τον τουρίστα και τον Έλληνα. Η απόφαση της σπηλολογίας της Νότιας Ελλάδας με έγγραφο πάλι δείχνει την ταύτιση της ιστορίας του δικτύου Άνδρου στο ψυχρό έως τη ρωμαϊκή εποχή. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί κανείς να τα αλλοιώσει. Γιατί έγινε απομορφωμένους αρχαιολόγους και εγώ είχα την τύχη και την ευκαιρία στα τρία χρόνια που εργαζόμουν στην υπηρεσία να μιλώ με πολλούς αξιωμένους αρχαιολόγους του εσωτερικού και του εξωτερικού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την άποψη του Δημάρχου Ανογείων, του κυρίου Σωκράτη Κεφαλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πούμε ότι εσείς μου ζητήσατε να παρέμβαση. Φυσικά, εγώ... γιατί κύριε Κεφαλογιάννη, μέσα σε όλη την ιστορία εμέσως εμπλέκεται και το ιδέων άνθρωπο, επομένως νομίζω πρέπει να σας ρωτήσουμε αν προκύπτει θέμα, πώς να το πω, να το πω αντιπαράθεσης. Όχι. Όχι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, επειδή δεν γνωρίζω... Το είπαμε εμείς από την αρχή, γι' αυτό το λόγο και ζητήσαμε και τη δική σας παρέμβαση για του λόγου το αληθές. Οκ. Okay. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή δεν γνωρίζω το τι έχει υποθεί στην εκπομπή ή το τι θα υποθεί μετά. Ωστόσο, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω και να ξεκαθαρίσω και είναι πάγια θέση κάθε σόφρον ανθρώπου, είναι ότι θέματα που αφορούν την αρχαιολογία, την ιστορία, είναι αρμόδιοι, κατάλληλοι επιστήμονες να συζητήσουν και να αποφαθούν για το οτιδήποτε. Όσον αφορά το ιδέο, εγώ δεν έχω μιλήσει για κανένα άλλο τίποτα πέρα από το ιδέο. Είμαι γνώστης μονάχα του επιστημονικού έργου του οποίου έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο τελευταία πριν ένα χρόνο ολοκληρώθηκε με το τρίτο έργο του αείμνης του Γιάννη Σιντηλαράκη, της έφησης από τον Σιντηλαράκη. Όσον αφορά τους όρους ανάπτυξης, σαφώς τα τρία βουνά της Κρήτης, τα Λασιώτικα όρια, ο Ψιλωρίτης, τα Λευκά όρια στα Χανιά, είναι πόλη ανάπτυξης και στρατηγικής
στρατηγικού σχεδιασμού για την Κρήτη. Αυτό πιστεύω και αυτό πιστεύω παλεύουμε τόσο από την πλευρά μας οι Δήμαρχοι αλλά και η Περιφέρεια. Μάλιστα. Και... Εγώ θέλω να το πω έτσι πολύ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, μυστικός δάκτυλος των ανογείων που επιθυμεί να υποβαθμίσει το δικτέον άντρο για να ενισχύσει και να προωθήσει το ιδέον άντρο. Προσέξτε, θεωρώ ότι όποιος τα σκέφτεται αυτά και τα προωθεί αυτά έχει πρόβλημα με τη δικιά του συνείδηση και με καμία άλλη συνείδηση. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι τροϊκουτόχορτο να πιστεύει τέτοια πράγματα. Και έτσι κι αλλιώς όλα αυτά μόνο ζημιά τελικά προκαλούν. Δεν το κατάλαβα. Γιατί να υπάρχει τέτοιου είδους αντιπαράθεση, δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, είναι γνωστό αυτό. Όσον αφορά το ιστορικό αρχαιολογικό, το διαχειρίζονται οι επιστήμονες, πιστεύω. Ποτέ δεν μπήκα να κάνω τον επιστήμονα, δεν μπήκα σε χωράφια άλλων, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στην περιοχή μας, γιατί για την περιοχή μου θα μιλήσω εγώ, υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο σπήλαιο επίσης εκεί, γεωλογικό ενδιαφέροντο σε πρώτη φάση το σπήλαιο των Ζωνιανών του Σπενδόνη, με χιλιάδες επισκέπτες, υπάρχει το σπήλαιο του Μελιδονίου. Είναι λοιπόν προς πλήρη αξιοποίηση πλέον και το σπήλαιο του ιδέου άνδρου, το οποίο είναι μυθολογικά συνδεδεμένο με τον Δία, και το σπήλαιο των Καμαρών πίσω στο Δήμο Φεστού, το οποίο πιστεύω ότι και αυτό θα μπορεί να μπει σε έτσι μια διαδρομή σπηλαίων σημαντικής γεωλογικής και μυθολογικής αξίας. Άρα ένας πολύ καλός τουριστικός προορισμός, κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει ανάγκη να αναπτύξει τους τουριστικούς της προορισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση που σας ζητήσαμε και σωστά το σημειώσατε να κάνετε, γιατί θεωρώ ότι ήταν το σωστό αυτό, δηλαδή να μιλήσετε και εσείς, γιατί είχαν υποθεί αρκετά και θα υποθούν ενδεχομένως. Είναι καλό να ακούσουμε την άποψη δική σας. Σαφώς. Η άποψη δική μου έχει να κάνει μονάχα με το αναπτυξιακό κομμάτι του Δήμου μου. Το κομμάτι του ιστορικό, το αρχαιολογικό, πιστεύω ότι το πρεσβεύει απόλυτα η επιστημοσύνη και πιστεύω ότι και το τελευταίο τρίτο μου έργο του. Του Αΐνης, του Γιάννη και της Εύσης Αφουνάση Κυλαράκη, πιστεύω ότι είναι μια παρακαταθή για την επιστήμη και πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί οποιοδήποτε καλόπιστα επιστήμονας να συνεννοηθεί πάνω στα επιστημονικά συνέδρια τα οποία γίνονται, να βρουν την όποια άκρη. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα μήνα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πριν σχολιάσουμε έτσι για το τι ακούσαμε από τον κύριο Κεφαλογιάννη, είπατε πριν στο διάλειμμα, κυρία Σκηνοράκη, ότι ο μύθος έχει παραλλαγές. Ακριβώς. Και είναι ένα σημαντικό σημείο για αυτό να το βάλουμε στην κουβέντα. Ο μύθος έχει παραλλαγές, αλλά ο μύθος ακριβώς είναι ένα ντοκουμέντο που φτάνει στις μέρες μας και φυσικά μπορεί να φτάνει αλλοιωμένο, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητούμε την ύπαρξή του και την πιστότητά του. Τι ακριβώς αναφέρει αυτός ο μύθος και οι παραλλαγές του που ενισχύουν τελικά τη μυθολογική διάσταση της γέννησης του Δία στο σπήλαιο του ψυχρού. Όσον αφορά την πιστότητα της γέννησης, όπως αναφέρθηκα και στην αρχή της εκπομπής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το φιλολογικό κείμενο τη Θεογονία του Ισίωδου που αναφέρει την τοποθέτηση του λίκνου, τη γέννηση τέλος πάντων του Δία στη Λίκτο, στην περιοχή κεντρικοανατολικά της Κρήτης. Αυτό αμέσως νομίζω ότι πιστοποιείται και από τα ευρήματα. Σας είπα, είναι τα παλαιότερα ευρήματα, ακόμα και από νεολιθικής εποχής. Και υπάρχει σχετική αίθουσα, συγκεκριμένη, ενώ αυτό που δεν υφίσταται αντίστοιχα στο ιδέο, στο δικτύο υπάρχει ο λίκνος, ένας θάλαμίσκος, ένας πιο μικρός θάλαμος, που εκεί έβρισκε ησυχία, ήταν εκεί τέλος πάντων που είχε τροφώσει η αμάλθεια, περιθάλψει και φροντίσει τον Δία. Νομίζω ότι το γεγονός ότι στη Θεογονία ο Ισίωτος αναφέρει αυτό, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει όχι το Υπουργείο Πολιτισμού, κανείς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, θεωρώ ότι είναι ανεκδίκητος αυτός που θα στηρίξει κάτι άλλο. Και τα ευρήματα, τα τελετουργικά εργαλεία, τα αναθήματα, όλα αυτά, ο βωμός που χρονολογείται χρονικά, τέλος πάντων, είναι, όπως είπε και ο κύριος Πιταροκύλης, είναι σαν να αμφισβητούμε την ύπαρξη του Παρθενώνα για διάφορους λόγους. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Στεφανάκη, η απάντηση του κύριου Κεφαλογιάννη, εγώ νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη και δεν μπαίνει έτσι κι αλλιώς θέμα αυτή την αντιπαράθεση με τα λόγια. Δεν είναι το ζήτημα εκεί πέρα. Σαφώς δεν είναι το ζήτημα. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Σαφώς, γιατί σαφώς. Το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ και ίσως μέσα και πίσω από τις λέξεις να. Ακριβώς. Μπορούν να. Εγώ θα προτιμούσα βέβαια ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογείων,
να αναφερόταν στο όρος δίκτυ και όχι στα λαστιθιώτικα όρια. Επειδή το λασιθιώτης, θα το προτιμούσα. Λασιθιώτης είμαι, αγαπάμε το λασίθι. Σήμερα παλεύουμε για την πολιτιστική μας κληρονομιά, αύριο μπορεί να παλεύουμε για τους φυσικούς μας πόρους. Είμαστε όλοι ενωμένοι και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας και το παρόν μας. Σχετικά με τον κύριο Κεφαλογιάννη, χαίρομαι που τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο και πιστεύω ότι και σαν κοινωνίες, εμείς οι λαστιώτες, τόσο και οι Ανογιανοί, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε το ίδιο, είμαστε δύο παρόμοιοι δήμοι με ίδιο πληθυσμό. Έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από την πολιτεία και έχουμε και τα ίδια δικαιώματα. Και εν τέλει το πολιτιστικό γίγνεσθε είναι, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πλούσιο παντού. Έτσι. Αναφέρθηκε σε σπήλαια. Μα δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Πιταροκύλη, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι να μπορούν να αναδειχθούν όλοι αυτοί οι τόποι, όλα τα σπήλαια. Και ίσα ίσα που ο ένας χώρος μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για τον άλλο. Δηλαδή είναι δυνατόν, ας πούμε, σε μια Κρήτη να συζητάμε τώρα για το ένα σπήλαιο, για το άλλο. Το θέμα είναι όλα τα σπήλαια να αναδείξουν και να αναδείξουμε και εμείς, βέβαια, και η πολιτεία ίδια αυτό που πραγματικά είναι. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Κεφαλογιάννης σε ιστορικά στοιχεία και ευρήματα των ανασκαφών, ιδιαίτερα του κύριου Σακελαράκη, ας μην ξεχνάμε και τις αναφορές του αείμνης του κύριου Evans ή του κύριου Hogarth, παγκοσμίου εμβέλειας αρχαιολόγοι. Που ναι, αναφέρονται στο σπήλαιο. Και κυρίως. Πάντως ο κύριος Κεφαλογιάννης, για να το κλείσουμε έτσι όσο αφορά τον κύριο, είπε ότι οι επιστήμονες μιλούν. Δεν μιλούμε εμείς ως πολιτικοί, ως δήμαρχοι, ως παράγοντες τοπικοί. Μιλούν οι επιστήμονες. Δεν κατέθεσε και δεν είπε κάτι ξεχωριστό. Σαφώς. Απλά να συμπληρώσω ότι και ο Δήμος Οροπεδίου Λαστιθίου έχει ζητήσει με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την συνέχιση των ανασκαφών στο δικτέο Άντρο. Οι οποίες πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κλείσει το σπήλαιο, να συνεχιστεί η επισκεψιμότητα. Οι αρχαιολόγοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Και θα πρέπει να γίνουν οι ανασκαφές για να βγουν νέα ντοκουμέντα. Μάλιστα. Κύριε Πιταροκύλη, μια τοποθέτηση και από εσάς. Όσον αφορά για την άποψη του κύριου Κεφαλογιάννη, θα ήθελα να πω το εξής. Και εμείς είμαστε σύνομοι και στο όλο θέμα. Δεν υπάρχει κανένας διαπληκτισμός μεταξύ μας. Εξάλλου, από ό,τι φαίνεται, όλα τα σπήλαια της χρονικής περίοδου εκείνης ήταν λατρευτικά. Και θα πω και κάτι λίγο πιο μακάβριο, αν θέλετε. Όταν το φέρετρο δεν βάζει τον πεθαμένο, δεν μπορούμε να ασελγίσουμε πάνω στο φέρετρο, να του κόψουμε τα πόδια. Θα επεκτείνουμε το φέρετρο. Άρα, λοιπόν, πρέπει να τηρήσουμε με τάξη και με σεβασμό την όλη μυθολογική ιστορία μας. Και η πίτα είναι μεγάλη και έχει ψωμί για όλους. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε το μέρος. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, το τρίτο και τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.